Με 250 προστατευτικές μάσκες θα εφοδιαστούν από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας και τις κλινικές κορονοϊού των νοσοκομείων της Κρήτης. Αυτό το οποίο καταφέραμε είναι να παράγουμε περίπου 15 μάσκες την ημέρα, 15 ασπίδες θα έλεγα, είναι ασπίδες ολόκληρου του προσώπου, έτσι ώστε να προστατεύεται το πρόσωπο του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού που βρίσκεται μέσα στις εντατικές. Μιλάμε για μάσκες ενδεχομένως που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πόσο διάστημα, για πόσες φορές? Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ορισμένες φορές, αλλά έχουν τη δυνατότητα να αποστηρωθούν. Mm-hmm. Τα υλικά αυτά είναι βιοσυμβατά. Είναι υλικά τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας. Εδώ να σας πω ότι αυτό είναι ένα ανοιχτό σχέδιο της εταιρείας Prusa Research. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας. Εμείς μπήκαμε στη διαδικασία αυτή έχοντας αυτό το ανοιχτό σχέδιο, έχοντας τα υλικά διαθέσιμα στο εργαστήριό μας. Είναι υλικά, επαναλαμβάνω, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, είναι βιοσυμβατά, είναι εγκεκριμένα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες χρήσεις. Είναι το πολυγαλακτικό οξύ, το PLA, το οποίο χρησιμοποιείται, και επίσης το υλικό PET, το οποίο χρησιμοποιείται και στα πλαστικά μπουκάλια του νερού. Αυτή την τεχνολογία την έχουμε αναπτύξει μέσα στο εργαστήριό μας, το οποίο είναι το Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβίας και Εμβιομηχανικής, με διευθυντή τον κύριο Νεκτάριο Βιδάκη, ο οποίος είναι καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, και είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να παραδώσουμε ένα πολύ σημαντικό αριθμό αυτών των ασπίδων προσώπου, οι οποίες νομίζουμε ότι θα καλύψουν καταρχήν τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν στην Κρήτη. Μεσογειακό Πανεπιστημίο, έχοντας τα εργαστήρια, έχοντας αυτή την υποδομή, αποφάσισε εκτάκτως να στηρίξει το δημόσιο νοσοκομείο, να στηρίξει τα νοσοκομεία ολόκληρης της Κρήτης. Εμείς αυτό το κάνουμε ως μια προσφορά, θα έλεγα, προς το δημόσιο σύστημα υγείας, προς την κοινωνία. Είναι ξεκάθαρο ότι το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία απολύτως εμπορική χρήση. Δορίζει αυτές τις προστατευτικές μάσκες προσώπου, αυτές τις ασπίδες στα νοσοκομεία της Κρήτης, με διαχειριστή βεβαίως τη διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης, την οποία θα παραδώσουμε και αυτές τις μάσκες προσώπου, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγός σε όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται για να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις έκτακτες πολύ δύσκολες συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού.